Παπουλέ, εδώ δεν είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι παίρνανε πάνω από 664 ευρώ. Τώρα τόσο είναι, ήταν 770 ευρώ. Έτσι, η επιστροφή. Ναι. Είναι και οι εσωτερικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που γίνανε στο ΕΚΑΣ και που δείξαμε προηγουμένως. Ναι. Είναι πάνω από 120.000 αυτοί που θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα αναδρομικά από 1η-1η του 2016. Εμείς στον επιστημονικό φορέα τους έχουμε δίνει γύρω στις 100.000 και πλέον, κύριε Παπαδάκη. Σας στείλαμε ένα δελτίο της ΕΝΙΠΕΚ και καλό και τους συναδέλφους εργατολόγους να μην δίνουν πίνακες τι πρέπει να επιστρέψουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά να πιέζουν η κυβέρνηση να μην αναζητήσει πίσω, διότι παρανομή, επειδή από το αναρχή του έτους μέχρι τις 13 Μαΐου που δημοσιεύθηκε ο νόμος που υπήρχε και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, οι συνταξιούχοι που πήρανε την σκάλα του ΕΚΑΣ που πήρανε, την πήρανε νομίμως. Γιατί? Βάσει των κριτηρίων που ήσχυαν όταν το έπαιρναν. Υπ' αυτή την έννοια η κυβέρνηση, λέμε, δεν μπορεί να αναδράμει και να ζητήσει το ΕΚΑΣ 5 μηνών όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι το έπαιρναν πληρώντας συγκεκριμένα κριτήρια που ίσχυαν τους μήνες που το έπαιρναν, και βεβαίως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να παραβιάζει αρχές δικαίου, νόμους και διεθνείς συνθήκες. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι είναι αχρεωστήτως καταβληθήσεις αυτές οι εισφορές που πήραν με το ΕΚΑΣ οι συνταξιούχοι μας, επειδή επαναλαμβάνω, κατά το πεντάμινα που το εισέπραξαν πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια που τότε ίσχυαν. Εδώ θέλει ρύθμιση όμως νομοθετική, δηλαδή πεδίο δόξης λαμπρό, να έρθει τροπολογία και να πούνε ότι δεν θα απαιτηθεί η αναδρομική καταβολή των καταβληθέντων. Και η ισχύ και για το συγκεκριμένο άρθρο ξεκινάει από την, έτσι, από την ακριβώς του νόμου και για το συγκεκριμένο τους άρθρο. Πιέζουμε εδώ, αυτό τους λέμε καθημερινά στους βουλευτές που έρχονται και αυτό θα τους πούμε. Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι συμφωνούν, κύριοι. Όλοι συμφωνούν. Συμφωνούν για τον φόρο δωρεάς στην οικογενειακή αλληλεγγύη. Δηλαδή να μην φορολογείται με φόρο δωρεάς το 5.000. Μέχρι 5.000 όταν ο πατέρας δίνει στο παιδί ή το παιδί στον πατέρα ή ο παππούς στον εγγονό. Να μην φορολογεί το νέο άνθρωπο. Να μην φορολογεί το νέο άνθρωπο, ο οποίος πήρε 2-3 χιλιάρικα δουλεύοντας και είναι φοιτητής και τον φορολογεί σαν ελεύθερο επαγγελματία. Ρύθμιση δεν βλέπουμε όμως. Και δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, οι 400.000 κατωτατοσυνταξιούχοι που θα χάσουν το ΕΚΑΣ το κοινωνικότερο επίδομα της σύγχρονης κοινωνίας μέχρι τα τέλη του 19. Κάθε έτος με τα κριτήρια που κατέβασε η κυβέρνηση θα δημιουργούνταν άλλοι 30 με 50.000 δικαιούχοι ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν είναι μεγαλύτερο το κοινωνικό πρόβλημα, διότι στη λήξη του μνημονίου του προγράμματος μέχρι τέλη 19 περίπου 500.000 συνταξιούχοι, οι αδικημένοι του συστήματος, θα περιπέσουν στα 300 και 350. Αυτό είναι μια αδικία και πρέπει να μαρχόμαστε να μην καταργηθεί αυτό το σπουδαίο κοινωνικό επίδομα.